Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε στο γήπεδο της Προοδευτικής. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Καραβάς έκανε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, κερδίζοντας τον Αθλητικό Όμιλο Πηλίου με 3-2. Μαζί μας ο πρωταγωνιστής του Καραβά, με δύο δικά του γκολ, έκανε στην ισοφάριση, ο Παναγιώτης Ατματζίδης. Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, εύχομαι υγεία καταρχήν. Και είναι πολύ ευτυχές γεγονός ότι ξεκινήσαμε πάλι την αγωνιστική δραστηριότητα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εξελίχθηκε τρομερά δύσκολο για μας, αλλά νομίζω δώσαμε δείγματα της δουλειάς που γίνεται από το τεχνικό team και από την προσπάθεια όλων των παιδιών. Και στο δεύτερο ημίχρονο ανταποκριθήκαμε και με το παραπάνω στις απαιτήσεις του αγώνα και εν τέλει. Δείξατε χαρακτήρα, Παναγιώτη, διότι το να χάνετε 2-0 στο ημίχρονο και να κάνετε το comeback στο δεύτερο, στην επανάληψη, δείχνει χαρακτήρα ως ομάδα ο Καραβάς. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει και έμφυτο στους παίκτες μας. Προσπαθεί να μας το καλλιεργήσει και να μας το διευθυνσίσει και το τεχνικό team. Οπότε, μπαίνοντας με ένα 0-2 στα αποδυτήρια, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσκολία. Εμείς μπορώ να πω ότι ήμασταν αρκετά ψύχρεμοι. Είπαμε ότι αν αλλάξουμε 2-3 πράγματα στο παιχνίδι μας, θα φτάσουμε σε μια ανατροπή. Το πιστέψαμε. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι ισοφαρίζουμε σχετικά γρήγορα και έχουμε ένα τουλάχιστον 20-25 λεπτά, ένα χρονικό διάστημα εύλογο για να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε το τρίτο γκολ. Η ομάδα μας έδειξε ότι είχε και τα κουράγια να το πραγματοποιήσει. Ήμασταν και τυχεροί και το κάναμε. Είναι πολύ μεγάλη νίκη. Είναι ένα ουσιαστικά εξάποδο, γιατί όπως ξέρουμε τα παιχνίδια που παίζουμε δεν ξαναγυρίζουν. Οπότε είμαστε ευτυχές. Το απολαμβάνουμε σήμερα και από αύριο κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Πού αφιερώνεστε τα δύο γκολ που πέτυχε σήμερα, Παναγιώτη? Το αφιερώνω κυρίως στην κόρη μου και στη γυναίκα μου, η οποία με την οποία περιμένουμε το δεύτερο μας παιδί, αλλά και σε όλη τη διοίκηση που έχει περάσει τις δικές της δυσκολίες και παρόλα αυτά πραγματοποιεί μια τεράστια προσπάθεια ώστε να είναι δίπλα μας με όποιο τρόπο μπορεί. Δεν το λέω συχνά, αλλά αυτή η διοίκηση προσπαθεί να μας παρέχει σχεδόν τα πάντα. Ωραία, Παναγιώτη, ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, να είστε καλά.